και μου έγιναν πολλές ερωτήσεις. Ανάμεσα στις οποίες βλέπω και μία ερώτηση από μία κίνηση πολιτών που δραστηριοποιείται στη Φιλαδέλφεια και παρότι εσείς έχετε πάρει τη συνέλευση της Δημάρχου, που δεν υπήρχε στην προηγούμενη κίνηση για τη Φιλαδέλφεια, παρότι ψηφίστηκε η τροπολογία από 82 βουλευτές με δική σας προσπάθεια και δική σας πρωτοβουλία, την αλήθεια, υπάρχει μία κίνηση πολιτών που, λέει ότι αυτό που κάνετε στη Φιλαδέλφεια αντίκειται στο γενικό οικοδομικό κανονισμό της χώρας. Δηλαδή ότι η τροπολογία που ψηφίζει η Βουλή είναι αντισταγματική. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι καταρχήν. Ξεκινούν από τη βάση ότι θέλουν γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια και ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, η συγκεκριμένη διάταξη αντίκειται στο συγκεκριμένο κανονισμό ή δεν θέλουν καθόλου γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Ναι. Γιατί αν θέλουν γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να καθίσει σε ένα τραπέζι η συγκεκριμένη κίνηση πολιτών με τη Δήμαρχο, με την Αεραστεχνική, με την ΠΑΕ και να βρούνε τι γήπεδο θέλουν. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Εάν δεν θέλουν καθόλου γήπεδο, πρέπει να τους πληροφορήσω, γιατί υποτίθεται το ότι έχουν μια κλίση προς το περιβάλλον, προς την οικολογία. Εκεί μπαίνει αλλιώς το ζήτημα. Και θέλω να τους πληροφορήσω ότι δεν έχουν να φοβηθούν καθόλου. Σε κανένα επίπεδο, σε καμία σχέση οριζόντια ή κάθετη που να προσβάλλει το περιβάλλον και την οικολογική τους, αν θέλετε, προσέγγιση. Κοιτάξτε, κύριε Βουλό, μιλάμε για 20. Κοιτάξτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, είδα και μία τοποθέτησή σας, ότι η πραγματική επένδυση για την ΑΕΚ, η επιχειρηματικότητα για την ΑΕΚ ξεκινάει από το γήπεδο. Ναι, επειδή απ' την άλλη, όμως, μιλάμε για 27 στρέμματα, εκ των οποίων τα 7 θέλετε να διαθέσετε για εμπορικές δραστηριότητες. Δηλαδή, δίνεται αντιπαροχή κατ' ουσία. Δεν θα τα διαθέσουν ξεχωριστά. Ναι, είναι ένα συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει στην ΑΕΚ. Και αυτό πρέπει να το πούμε για άλλη μια φορά. Ότι οι τρεις ομάδες που έχουν γήπεδο, οικόπεδο, ιδιόκτητο στην Ελλάδα είναι ο Απόλλωνας, ο Φωστήρας και η ΑΕΚ. Σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένας και να σου πει τι θα κάνεις. Από τη στιγμή που δεν προσβάλλεις το περιβάλλον, όπως είπαμε, τη ρημοτομία, τη χωροταξία και όλα αυτά τα συναφή. Μην πείτε όμως εμάς τους Έλληνες πολίτες να πληρώσουμε έστω ένα ευρώ για το γήπεδο της ΑΕΚ. Το πρώτο πράγμα που πεταγόμαστε τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολλά τα θέματα που άπτονται του γήπεδου, είμαι στη διάθεσή σας να καθίσουμε τις τρεις να τα συζητήσουμε. Το πρώτο πράγμα που είπαμε στο πρώτο ραντεβού που έγινε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο κύριος Μητσαξής μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, είναι ότι η ΑΕΚ δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, σε αυτή την οικονομική δυσπραγία που πλήττει τη χώρα. Το ξεκαθαρίζουμε και αυτό. Η χρηματοδότηση θα είναι τους τρόπους που μπορεί να βρει η ΑΕΚ να χρηματοδοτήσει το έργο, είτε από τα περιφερειακά προγράμματα, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από ιδιώτες επενδυτές και πάει λέγοντας. Ξαναγυρίζω στο θέμα του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι κακώς ανησυχούν. Νομίζω ότι κακώς έχουν μια άποψη η οποία ξεκινάει από την ιστορία του 2003, από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, γιατί το σχέδιο του 2003 πραγματικά ήταν μεγαλεπίβολο. Εκεί μάλλον είχαν δίκιο. Σαφώς πρόσβαλε τον οικιστικό ιστό. Σαφώς έμπαινε, αν θέλετε, και διολύστηνε μέσα στο Άλσος. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει τώρα. Το καλύτερο λοιπόν που έχει να κάνει αυτή η κίνηση πολιτών, μια και ανησυχεί, να καθίσει στο τραπέζι μαζί μας, να τα βάλουμε κάτω και να δουν ότι. Πρώτον, σε μια τέτοια περίοδο, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει αναχώματα για μια οικονομική ανάπτυξη της περιοχής η οποία φθήνει συνεχώς. Μαγαζιά κλείνουν, περίπτερα κατεβάζουν ρολά, ανεργία υπάρχει και εμείς σε συμφωνία με το Δήμο είπαμε προτεραιότητα στις προσλήψεις. Θα παίξει ρόλο η εντοπιότητα. Φιλαδελφιώτης, δουλεύεις για το γήπεδο. Δεύτερο, το πάρκινγκ. Εφόσον αν έρθει σε συμφωνία ο Δήμος θα είναι ευχής έργων το πάρκινγκ κατασκευαστεί με χρήματα που μπορεί να πάρει ο Δήμος από το ΕΣΠΑ, θα δίνεται κάποιες συγκεκριμένες ώρες και μέρες από που δεν θα ΕΣΠΑ, κύριε Βούρο. Το ΕΣΠΑ έχει να λειτουργήσει στην Ελλάδα κάτι χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει ΕΣΠΑ και περιμένουν 3 και 4 χρόνια και δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Το ξέρετε αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία ως προς την απορρόφηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απορροφάτε ένα έργο τέτοιο. Δεν απορροφάτε με κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν συντεταγμένα, γρήγορα και μέσα στους κανονισμούς και στο πλαίσιο που σου δίνει το ΕΣΠΑ. Εάν πληρείς τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΕΣΠΑ, γιατί να μην το πάρει. Εάν, κύριε Θωμαίδη, καταλαβαίνω απόλυτα το ότι υπάρχει για κάθε τι που θα συζητάμε εδώ πέρα,
Θα υπάρχει σίγουρα και μια αντίρρηση. Ειδικά για το ΕΣΠΑ είχα πάρα πολλές ενστάσεις. Η ένσταση υφίσταται γιατί το ΕΣΠΑ για κάποιους συγκεκριμένους λόγους δεν απορροφάται. Με τα κριτήρια μπορεί να απορροφηθεί. Εάν υπάρχουν τα κριτήρια, γιατί να μην απορροφηθεί. Μακάρι. 12. Το τρίτο που θέλω να πω είναι, αναφερθήκατε εσείς, ως προς το ανταποδοτικό όφελος που έχει η ΑΕΚ. Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο. Το είχα πει εδώ και 1,5 χρόνο. Κύριε Θοδωρίδη, δεν μιλάμε μεταξύ μας. Σας παρακαλώ. Συμφωνεί και συμμαχεί με το γήπεδο. Ναι, ρωτήστε ό,τι θέλετε. 100%. Όχι, συμφωνώ. Επειδή τα συζητήσαμε προηγουμένως μαζί, έχει τέλειες απόψεις. Ξέρετε, η ΑΕΚ θα είχε γήπεδο αν ο Ολυμπιακός δεν είχε φτιάξει το Καραϊσκάκι το 2004. Θα έκανε τους Ολυμπιακούς αγώνες εκεί. Δεν το ρίξουμε εκεί τώρα. Πρώτα λοιπόν, να ρωτήσετε γιατί κρέμισε η ΑΕΚ το γήπεδο. Να, αυτό, ναι. Εντάξει, αυτό ναι. Να πούμε λοιπόν για το τρίτο. Εγώ σαν αν ήμουν επιχειρηματίας θα ξεχώριζα αυτά τα δύο projects. Θα έλεγα άλλο η ομάδα, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και το brand name της ΑΕΚ και τελείως διαφορετικό το γήπεδο. Το γήπεδο είναι το μόνο που ανταποδοτικά μπορεί να ωφελήσει την ΑΕΚ. Είναι τελείως διαφορετικά ζητήματα. Και νομίζω, εδώ και 1,5 χρόνο το είχα πει, ότι αν η ΑΕΚ είχε προχωρήσει με συντεταγμένα και με την όποια δική μου βοήθεια, αν θέλετε, και των άλλων ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα μου και συμπορεύτηκαν σε αυτή την προσπάθεια και προς αυτό το στόχο, η πορεία της ΑΕΚ θα ήταν διαφορετική. Τον 1,5 χρόνο, στον 1,5 χρόνο που μεσολάβησε, θα είχε φτάσει αυτή τη στιγμή να τελειώνει το γήπεδό της. Το Καραϊσκάκι φτιάχνει σε 20 μήνες. Σε πόσο φτιάχτηκε? Σε 20 μήνες, σε 1,5 χρόνο περίπου. Και θα έβλεπε τελείως διαφορετικά. Και με τελείως διαφορετικό. Τώρα έχουμε ύφεση. Δεν συγκρίνεται δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν θα ήταν σε 20 μήνες, θα ήταν σε 2 χρόνια. Να πούμε το άλλο. Το ότι η ΑΕΚ με ένα γήπεδο δικό της θα ήταν πολύ πιο ελκυστική και. Ασφαλώς. Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Θα συμφωνήσω απολύτως. Θεωρώ λοιπόν. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να δεχτώ, είστε και ο πρόεδρος του Θεμέλιο 21, ότι. Και το είπε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Ανατολιωτάκης. Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Πάνε να λύσουν το πρόβλημα. Δεν αναφέρθηκε σε εσάς βεβαίως. Αναφέρθηκε στον κύριο Ντέμι Νικολαίδη. Όχι, εγώ. Το πρόβλημα του γηπέδου εννοείται. Όχι για το γηπέδο. Πάμε στο θέμα το οικονομικό, που είναι πρωτεύον για την ΑΕΚ. Αντιλήφθηκα ότι η προτεραιότητα σας είναι το γήπεδο και καλά κάνετε και πράγματι είναι μια επιχειρηματική επιλογή. Απ' την άλλη όμως, ποιος πάει να λύσει το πρόβλημα? Σήμερα βλέπω μια σύναξη των μετόχων του 2004 με τον Ντέμι μπροστάρι και λέει ο κ. Ανατολιωτάκης. Μα ο Ντέμι δημιούργησε το πρόβλημα. Αυτός θα λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε. Καλά, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Και μάλιστα είπε και την φράση: έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Λοιπόν, εγώ δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Δεν θα συμφωνήσω γιατί οι αριθμοί λένε άλλα. Μπορούσαμε να αναλύσουμε, δεν έχουμε το χρόνο βεβαίως, και να σας πω ότι η τρύπα που έχει δημιουργηθεί δεν είναι τρύπα των μετόχων των τωρινών. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή, αν θέλετε, κακοδιαχείριση και να φτάσουμε στο σημείο να πούμε λείπουν 5, 7, 3, όχι εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα με αριθμούς έτσι ενδεικτικούς. Αλλά η τρύπα που έχει δημιουργηθεί και που δεν καλύφθηκε ποτέ ήταν η τρύπα πριν από το 2004, κύριε Θωμαίδη. Και σήμερα ο Ντέμις ο Νικολαίδης, όταν κάθεται σε ένα τραπέζι και αρχίζει και συζητάει. Ήταν πριν το 2004 και πώς μπήκατε στο 1944 και σβήσατε τα χρέη? Και πώς δημιουργήθηκε, πώς υπάρχει τρύπα ακόμα? Λοιπόν, που είχε μείνει τότε. Γιατί έμειναν, με το 1944. Έμειναν κάποια χρέη, κύριε Θωμαίδη. Πολύ λίγα, ελάχιστα. Έμειναν κάποια 20 τόσα, πόσα εκατομμύρια. Ναι. Και τώρα αν είναι 30 είναι ζήτημα. 37 είναι. Δεν είναι 37, γιατί είναι Morgan Stanley μέσα. Αν φύγει η Morgan Stanley. Η Morgan Stanley. Γιατί πώ τη βγάζετε έτσι? Αφού η Morgan Stanley δεν είναι 7. Με 1,5 εκατομμύριο φεύγει η Morgan Stanley από τη μέση. Άρα διαγράφονται 7. Είστε βέβαιος? Απόλυτα. Ποιο το λέει? Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να λέμε ότι για 3 εκατομμύρια, είπε ο Ντέμι σήμερα, βγήκε και είπε: συμφωνούμε να καλύψουμε κάποια από αυτά. Δεν είπε ότι συμφωνούμε ακριβώς, είπε κάτι άλλο. Συζητάμε. Ότι αν καλύψουμε τα 4, υπάρχουν και άλλοι που θα καλύψουν άλλα 3. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται ένα. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν όρο επιχειρηματικά, ένα κονσόρτσιουμ, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων που θα βάλουμε και κάποια για να καλυφθεί η χρονιά, να μπει η ΑΕΚ με το δεξί στο financial fair play και να μπορέσει να αγωνιστεί και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε μια μη ελκυστική ομάδα επενδυτικά όπως είναι η ΑΕΚ και σε μια περίοδο ύφεσης για ολόκληρη τη χώρα, κανείς δεν θα έρθει ο σωτήρας. Ποιος σε ένα απαξιωμένο ελληνικό πρωτάθλημα θα έρθει να ρίξει τα λεφτά του, σε ένα brand name με φθήνουσα αξία όπως είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, γιατί να ρίξει τα λεφτά του? Και μπαίνουμε λοιπόν στο σκεπτικό του 1924, που ήταν πολύ πρώιμη σαν σκέψη, εξαιρετική, αλλά ήταν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές εποχές, και λέμε: ο μοναδικός επενδυτής, η μοναδική εγγυήτρια δύναμη που μπορεί να στηρίξει την ΑΕΚ είναι ένας. Ο κόσμος. Θα μου πείτε τώρα πώς θα αναλυθεί το θεμέλιο? Θέλω να το κάνουμε τώρα στη διάθεσή σας. Είναι μεγάλη ιστορία. Το κάνουμε.